Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τσίπρα για την διάθεση που είχε να ενημερωθεί για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την Ένωση Πολιτών. Ξέρω πάρα πολύ καλά το ότι η Θεσσαλονίκη είναι ταλαιπωρημένη με την ιστορία του Μετρό. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Ξέρω ότι εγώ δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο πια για να διεκδικήσω πράγματα. Αλλά ξέρω επίσης ότι ο πολιτισμός για τη Θεσσαλονίκη είναι νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο. Και δεν μπορώ να δεχτώ αυτό να το πετάξω στα σκουπίδια. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, το ξεκαθαρίζουμε. Το είπα και στον πρόεδρο ότι το θέμα δεν είναι πολιτικό. Πρέπει όλοι μαζί, οι οποίοι πιστεύουμε σε αυτή την ιστορία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι Δημοκράτες, είτε είναι Κουβέδες, είτε οτιδήποτε, πρέπει να παλέψουμε ώστε να διατηρηθούν οι σύντου τα αρχαία. Αυτά είναι μια ιστορία η οποία είναι αντίστοιχη με την Κομπία και εάν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν λιγάκι οι συμπολίτες, πρέπει να καταλάβουν ότι να μείνουν οι σύντου το 20 αρχές, το 20 τέλος του 20 αρχές, του 21 το Μετρό θα λειτουργεί. Μπορεί να κάνει και ένα χρόνο να λειτουργήσει ο σταθμός της Βενιζέλου, αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει στην Αθήνα ένα χρόνο έκανε να σταματάει το Μετρό στο σταθμό Μοναστηράκη και κανένας δεν είπε τίποτα. Γιατί, διότι δεν υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία ξεκίνησε από μια πολιτική εκμετάλλευση από διάφορους πολιτικούς μικροπαράγοντες της Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα ξέρετε, παιδιά, καλύτερα από μένα. Εγώ θα πω. Αλλά εδώ που φτάσαμε δεν πρέπει να υποθούν ονόματα. Τα ονόματα πρωταγωνιστούν σε εφημερίδες κάθε μέρα.